στους δρόμους βγήκαν οι εργαζόμενοι στους Δήμους με αιτήματα όπως η κατάργηση του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει τις ιδιωτικοποίησεις υπηρεσιών των Δήμων, οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των ΟΤΑ, καθώς η κατάργηση της διάταξης που επιτρέπει στους Δήμους να νοικιάζουν το μηχανολογικό εξοπλισμό τους σε εργολάβους για να τους αναθέτουν υπηρεσίες όπως η καθαριότητα. Μετά και την άκαρπη συνάντηση που είχε το Προεδρείο τους με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Σημερινή κινητοποίηση έχει πολλά αιτήματα. Το ένα αίτημα που είναι βασικό για εμάς είναι το ζήτημα με τους συμβασιούχους. Μιλάμε για μονιμοποίηση των συμβασιούχων που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια σε κοινωνικές δομές και σε υπηρεσίες των Δήμων. Μιλάμε επίσης για τα ΕΣΠΑ των παιδικών σταθμών που φοβόμαστε. Είναι συμβασιούχοι πάνω από 6-7 χρόνια και φοβόμαστε ότι με τη μείωση των παιδιών θα έχουμε προβλήματα στους παιδικούς σταθμούς. Παράλληλα, θα υπάρχουν και απολύσεις κατά την άποψή μας και θέλουμε να φρενάρει αυτό το πράγμα. Μιλάμε επίσης για την προκήρυξη του βοήθεια στο σπίτι, η οποία προκήρυξη θα πετάξει σίγουρα κόσμο απ' έξω που δουλεύει 10-15 χρόνια. Και θέλουμε από την πλευρά της κυβέρνησης να υπάρξει διασφάλιση για όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Είναι εργαζόμενοι που είναι πάνω από 50 ετών και στην ουσία θα πενταχτούν απ' έξω. Επίσης, μιλάμε για κατάργηση όλων των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που έχουν υλοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνεται η διατήρηση του καθεστώτος ασφάλισης των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Είναι το θέμα των βαρέων και ανθυγιεινών. Μπορεί να πήρε μια παράταση, αλλά θεωρούμε ότι η θέση της κυβέρνησης είναι πετσόκομα, περικοπή των βαρέων και ανθυγιεινών σε μια λογική ότι υπάρχει μεγάλο κόστος. Εμείς δεν μιλάμε ίσα-ίσα, δεν μιλάμε μόνο για να υπάρξουν τα ήδη υπάρχοντα βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά μιλάμε για διεύρυνση γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σε δουλειές που πραγματικά είναι βαριές και ανθυγιεινές και δεν παίρνουν το επίδομα. Αγώνας γιατί επιχειρείται η κυβέρνηση να καταργήσει το επίδομα που παίρνουν οι εργαζόμενοι για τις βαριές και ανθυγιεινές εργασίες. Μπορεί να δώσανε μια παράταση ως τον Οκτώβρη. Εμείς είμαστε εδώ όμως με τη σημερινή μας κινητοποίηση να τους πούμε ότι απαιτούμε άμεσα να βγει υπουργική απόφαση που όχι μόνο να έχει όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων που ήδη παίρνουν το επίδομα, αλλά πρέπει να ενταχθούν και νέες κατηγορίες μέσα σε αυτή την απόφαση. Και άλλοι εργαζόμενοι δηλαδή να πάρουν το βαρύ και δικαιωμένο και επικίνδυνο επίδομα. Γιατί όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι πολλές εργασίες που κάνουν εργαζόμενοι στους Δήμους είναι ενταγμένες σε αυτή την κατηγορία. Ανάλογη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στην πλατεία Κλαθμόνο στην Αθήνα.